Καλημερίζω ευθύς αμέσως και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κύριο Δημήτρη Φραγκάκη. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Τελευταία έχουμε όλοι μας μια παραπάνω κινητικότητα. Κουβεντιάζουμε συχνά το θέμα το πώς θα πάμε, το πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή την τουριστική περίοδο. Σας άκουγα προχθές το βράδυ, προχθές τρόπος του λέγει, αλλά στην ώρα αιχμής της Κρήτη TV με τον Αμάνο Δασκαλάκη, τη Δευτέρα, να εμφανίζεστε, να δηλώνετε και λίγο παραπάνω αισιόδοξο σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση. Φύση αισιόδοξο ή βάση των στοιχείων, κύριε Φραγκάκη? Κοιτάξτε, εγώ είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο. Αλλά επειδή στη θέση την οποία έχω αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαι και ρεαλιστή, αυτά τα οποία λέω σχετικά με τον τουρισμό βασίζονται και σε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Ξέρετε, πέρυσι, που η πανδημία ήταν ακόμα στην αρχή της, δεν είχαμε κανένα απολύτως εργαλείο σχεδόν να μπορέσουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Και 15 Ιουλίου ο τουρισμός ξεκίνησε και καταφέραμε μάλιστα μέσα από πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες να έχουμε και ένα 20% των εσόδων του 2019. Κάτι το οποίο μπορεί να μην φαίνεται πολύ όπως τα ακούει κανείς, αλλά τα 4,2 δισεκατομμύρια που εισπράξαμε τον τουρισμό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν το συζητάμε. Και όταν λέτε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν λέτε ότι δεν είχαμε κανένα εργαλείο, είχαμε ωστόσο μια μαγιά που ήταν οι κρατήσεις, οι προκρατήσεις, κρατήσεις, και μας έδωσαν αυτά τα 4,2, έτσι. Φέτος με την πανδημία και μέσα στην πανδημία δεν έχουμε ούτως ή άλλως δεδομένα. Γι' αυτό και σας είπα, σας έθεσα έτσι το ερώτημα. Είναι μια πολύ διαφορετική χρονιά το 2021. Ξεκίνησε από πέρυσι προκειμένου να δείξω ότι φέτος, σε σχέση με πέρυσι, έχουμε πολύ περισσότερα όπλα στη διάθεσή μας, κυρία Δουλγεράκη. Έχουμε τους εμβολιασμούς, έχουμε το πράσινο πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο απελευθέρωσης, σταδιακής απελευθέρωσης των ταξιδίων. Έχουμε τα τεστ, τα οποία πέρυσι δεν τα είχαμε σχεδόν καθόλου, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν. Και έχουμε επίσης και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόσαμε πέρυσι για πρώτη φορά, τα εφαρμόσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλες οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν και έκαναν πολύ καλή δουλειά. Τα έχουμε λοιπόν και φέτος. Μάλιστα τώρα είναι στη διαδικασία αναμόρφωσής τους εκ νέου. Όλα αυτά μαζί με την πολύ καλή φήμη της χώρας που την πετύχαμε πέρυσι όλοι μαζί να τη διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα, είναι ελπιδοφόρα νέα προκειμένου, είναι ελπιδοφόρα δεδομένα θα έλεγα, προκειμένου να έχουμε μια αισιοδοξία για τη σεζόν που έρχεται. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι οι συζητήσεις που έχουμε κάνει στον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού εδώ και πάρα πολλούς μήνες με αεροπορικές εταιρείες και tour operators του εξωτερικού μας δείχνουν ότι υπάρχει πολύ υψηλή ζήτηση για τη χώρα. Είμαστε ανάμεσα στις τρεις πρώτες χώρες σε ζήτηση όσον αφορά διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Και όπως σας άκουγα να λέτε, Κρήτη, Ρόδος, Κος, Νότιο Αιγαίο, Χαλκιδική και Κέρκυρα είναι εκείνες οι περιοχές που είναι, ας πούμε, τα βαριά ονόματα στην Ελλάδα. Αυτά ήταν πάντα. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά ειδικά η Κρήτη είναι μια ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Έχει μια συσσωρευμένη εμπειρία. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν βελτιώσει κατά πολύ το προσφερόμενο προϊόν, τουλάχιστον στη φιλοξενία. Γενικώς συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλει και η νέα εποχή του τουρισμού που θα ανοίξει μετά την πανδημία. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα τα οποία εμάς μας κάνουν να αισιοδοξούμε, συγκρατημένα προφανώς, και φυσικά για το λόγο αυτό έχουμε και έναν οδικό χάρτη ανοίγματος του τουρισμού. 14 Μαΐου είναι η κρίσιμη ημερομηνία όπου θα ανοίξει ο τουρισμός, και σιγά σιγά θα πάμε σε μια λογική αφίξεων. Νομίζω ότι η ζήτηση σιγά σιγά θα γίνει κρατήσεις και νομίζω ότι θα έχουμε μια χρονιά γενικότερα καλύτερη από την περσινή. Υγειονομικά πρωτόκολλα, εμβολιασμός, πράσινο πιστοποιητικό, φαντάζομαι ότι είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το άνοιγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα υγειονομικά μέτρα, έχετε φτάσει σε εκείνο το σημείο συνεννόησης με τους ξενοδόχους για το πώς διαχειρίζονται κρούσματα περιστατικά κορονοϊού και πώς κινούνται τα νήματα? Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι πέρυσι ήταν ένα πολύ ισχυρό τεστ αυτό το οποίο έγινε όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις τουριστικές επιχειρήσεις συνολικά, κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις φιλοξενίας. Φέτος έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση
με τους φορείς του τουρισμού. Έχουν καταλήξει σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και δεδομένα τα οποία έχουν κατατεθεί. Έχουν επεξεργαστεί όλα αυτά από ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων, οι οποίοι είναι πάντα σε συνεννόηση με την αγορά και σε πολύ λίγο διάστημα αυτά τα πρωτόκολλα θα παρουσιαστούν και θέλω να ελπίζω ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και γρήγορα. Νομίζω ότι έχουμε, ξέρετε, πέρυσι αν κάτι κερδίσαμε μέσα σε όλο αυτό το χαμό ο οποίος συνέβη, ήταν μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη που αφορούσε ακριβώς τη συνεργασία μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα. Συνεργαστήκαμε πέρυσι σε πολύ μεγάλο βαθμό όλοι μαζί, το κεντρικό κράτος, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, οι θεσμικοί φορείς του τουρισμού, η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι προκειμένου να ανοίξει η σεζόν με ασφάλεια. Το καταφέραμε σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος. Μακάρι, πραγματικά να τα καταφέρουμε, να πάμε παρακάτω, γιατί είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Και βέβαια μέσα σε αυτά τα βαριά ονόματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αλλαδικό χώρο, κύριε Φραγκάκη, και το τι φαίνεται να είναι πιο προσφυλές στον ξένο επισκέπτη, δεν κάνει να ξεχνάμε και εκείνα τα δημοσιεύματα από την άλλη του διεθνή τύπου, αναφορικά με τα μικρά μας τα νησιά, περιοχές COVID-free, την προσπάθεια που γίνεται αυτή την ώρα. Διάβαζα προχθές και ένα δημοσίευμα από την Guardian που ανέφερε για τις περιοχές COVID-free, νησιά COVID-free που επιχειρείται να γίνουν μέχρι τα τέλη Απριλίου τα νησιά του Αιγαίου. Φαντάζομαι ότι και αυτός είναι ένας ισχυρός μοχλός κίνησης πηγαίνοντας προς τα κάτω για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, έτσι δεν είναι, και των νησιών, των μικρών. Κυρία Δουργεράκη, με το χέρι στην καρδιά θα σας πω, δεν θα επέμβει πολύ τη λογική του COVID-free. Όσον αφορά τον τουρισμό. Αλήθεια. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί, έχει παίξει και σε κάποια μέσα ενημέρωσης ως θέμα και ως, αν θέλετε, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν θα επένδυα σχεδόν καθόλου σε αυτό. Διότι η πανδημία μας έχει διδάξει ότι είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη. Πράγματα τα οποία ισχύουν σήμερα μπορεί αύριο να μην ισχύουν. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτό που πραγματικά θα βάζαμε ως πρώτη προτεραιότητα να προβάλλουμε, ειδικά όσον αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Έχουμε πολλά άλλα πράγματα να προβάλλουμε και πολλές άλλες διαφορετικές, πολλά διαφορετικά πλεονεκτήματα, αν θέλετε, του ελληνικού τουρισμού και όχι αυτό. Μάλιστα, διάβαζα μια συνέντευξή σας στο κανάλι της Βουλής ότι πάμε και σε ένα άλλο πρότυπο. Μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο πρότυπο. Αυτό που συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήλιος και θάλασσα, ναι, σοβαρά, βαριά πλεονεκτήματα για όλους εμάς. Είναι ο πυρήνας μας πραγματικά, αλλά πρέπει να έχουμε και νέες μορφές τουρισμού εμπειρίας. Και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, είτε γιατί δεν υπήρχε η ενίσχυση, είτε γιατί δεν υπήρχαν οι υποδομές, το είχαμε αφήσει λίγο παρακάτω, κύριε Φραγκάκη. Ναι. Έχετε δίκιο. Ξέρετε, η στρατηγική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού όσον αφορά την προβολή για τα επόμενα 3 χρόνια βασίζεται, ένας από τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται, είναι ακριβώς αυτός, ότι πρέπει να πάμε σε έναν εμπλουτισμό πλέον του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ο ήλιος και η θάλασσα προφανώς θα παραμείνουν ο πυρήνας μας. Είναι το ισχυρό μας πλεονέκτημα, αλλά γύρω από αυτό πρέπει να χτίσουμε τη φήμη της χώρας, πατώντας και σε άλλες εμπειρίες και σε άλλες. Σε άλλα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε να δώσουμε στον επισκέπτη. Σε ποιους τομείς το πατάτε, σε ποιους τομείς. Κοιτάξτε, για φέτος θα σας πω. Για φέτος ειδικά, αν και αυτό είναι ένα σχέδιο τριετίας που θα ξετυλίγεται χρόνο με το χρόνο, ειδικά για φέτος πατάμε σε 4 θεματικούς τομείς. Πέρα από τη γενική καμπάνια χώρας, η οποία θα είναι έτοιμη σε 2-3 εβδομάδες από τώρα. Πατάμε στο θαλάσσιο τουρισμό, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού τουρισμού. Βάζω μέσα και τις καταδύσεις που διευκολύνονται πολύ περισσότερο πια με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να ανοίξει 91 ναυάγια, 8 από αυτά, 7 νομίζω, είναι στην Κρήτη. Είναι λοιπόν ο θαλάσσιος τουρισμός. Αλλά πρέπει να έχουμε και τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα, και οι υποδομές μας δεν είναι έτοιμες. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα όμως αυτό. Ναι, όχι. Απλά το κάνω ως παρατήρηση, ως βήμα σαφέστατα, αλλά και ως προορισμός είναι σημαντικό. Ήδη έχουμε ένα πολύ σημαντικό ενάλιο πάρκο στις Ποράδες, το οποίο πραγματικά είναι ένα κόσμημα για την Ελλάδα και προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες. Εγκαινιάστηκε πέρυσι επίσημα και είναι πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Πρέπει να γίνουν και άλλα προφανώς. Στην Κρήτη υπάρχουν πολλές δυνατότητες να γίνουν τέτοιου είδους ενάλια πάρκα. Είναι λοιπόν ο θαλάσσιος τουρισμός, είναι η γαστρονομία μας, που είναι εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και
χαρακτηρίζει και την αυθεντικότητά μας, αν θέλετε, την ιδιαίτερη ταυτότητά μας. Είναι επίσης οι υπαίθριες δραστηριότητες, πόσα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς στη χώρα, σε όλη τη χώρα μάλιστα. Και είναι και ο τουρισμός ευεξίας, που είναι μετά την πανδημία θα είναι, αν θέλετε, μια πολύ σημαντική τάση, την οποία μπορούμε και εμείς να την αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Δηλαδή, αυτές είναι οι τέσσερις βασικές θεματικές. Τι σημαίνει τουρισμός ευεξίας? Είναι τουρισμός ο οποίος απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να νιώσουν καλύτερα, σωματικά και ψυχικά. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό Στο φυσικό κλάδος, περιβάλλον το οποίο διαθέτουμε, φαντάζομαι, θέλετε να πείτε. Και όχι μόνο, αλλά και στις υποδομές μας. Στις υποδομές το ξέρετε, κύριε Φραγκάκη, γιατί εσείς το πάτε παρακάτω, εσείς του διαφημίζετε και όσοι ΟΤΑ, με αυτό θέλω να πω, εσείς του προωθείτε αυτό το προϊόν και το πάτε έξω για να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, αλλά ξέρετε ότι στις υποδομές στερούμε σε βασικά πράγματα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μείον. Μειονέκτημα από την άλλη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, ειδικότερα στην Κρήτη, υπάρχει, αν θέλετε, μια δυσαρμονία μεταξύ των πολλών σημαντικών και πολυδάπανων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν γίνει, ειδικά στον τομέα της φιλοξενίας και όχι μόνο, και στις δημόσιες δομές, στα δημόσια έργα, αν θέλετε, που πρέπει να γίνουν, τα οποία δεν έχουν γίνει. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Εγώ το αναγνωρίζω, δεν μηδενίζω πράγματα. Ποτέ, αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, ειδικά τις δημόσιες υποδομές μας τα επόμενα χρόνια, για να μπορέσει να ωφεληθεί και ο τουρισμός, αλλά και οι πολίτες του νησιού, μια που μιλάμε ειδικά για την Κρήτη. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται πολλή δουλειά, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπουν πολλά έργα στον δρόμο τους, έτσι ώστε να έχουμε να δείξουμε και ένα καλύτερο συνολικά προϊόν. Από τα μηνύματα τα οποία έχετε για την φετινή χρονιά ως ΕΟΤ και το ενδιαφέρον, το πραγματικό και όχι μόνο ενδιαφέρον, το οποίο μπορεί να αποτυπώνεται αυτή την ώρα ενδεχόμενα και σε προκρατήσεις, ενδεχόμενα και σε κρατήσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Από ποιες χώρες έρχονται αυτά τα θετικά μηνύματα που σας καθιστούν και εσάς να είσαστε αισιόδοξος? Κοιτάξτε, κατά κύριο λόγο η ζήτηση προέρχεται από τις χώρες της Ευρώπης. Αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι και η Ρωσία θα παίξει σημαντικό ρόλο φέτος. Το Ισραήλ επίσης θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στις ροές. Ενδεχομένως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που από ό,τι φαίνεται φέτος το καλοκαίρι, κάποια στιγμή στα μέσα του καλοκαιριού, ενδεχομένως θα ανοίξουν και αυτές. Άρα τα μηνύματα γενικώς είναι από παντού. Αλλά φέτος εστιάζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις παραδοσιακές αγορές μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφήνουμε και άλλες αγορές αναξιοποιείται όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν οι συνδίκες. Σαφέστατα, γιατί η πίτα στον τουριστικό χάρτη ή στην τουριστική αγορά διευρύνεται, αλλάζει και τώρα με την πανδημία, σαφέστατα παγκόσμια, τα δεδομένα είναι διαφορετικά, κύριε Φραγκάκη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για αυτές τις κουβέντες. Κρατάω την αισιοδοξία σας. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα. Καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.